Ειλικρινά, νομίζω ότι η κυρία Πανά είναι ένα από τα πρόσωπα που, τέλος πάντων, από την αρχή όλης αυτής της κατάστασης, και να πούμε και πάλι ότι αυτή η φωτογράφηση έγινε όταν η επιδημιολογική μας εικόνα ήταν πολύ διαφορετική, σαφέστατα, από αυτήν που είναι τώρα που είμαστε στο τρίτο lockdown. Κάποιοι λοιπόν, χθες και προχθές, πήραν τη φωτογραφία, γιατί κάποιος μπορεί να την έχει κάνει μια αναδημοσίευση, θεωρώντας ότι τώρα με το τρίτο lockdown η κυρία Πανά βγήκε και έκανε μια φωτογράφηση στο συγκεκριμένο μηνιαίο περιοδικό, που είναι το must στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και την έχουν δηλαδή ξεσκίσει. Τι να πω, έχουν γράψει. Εγώ προσωπικά βρήκα και κάποια από τα σχόλια σεξιστικά, γιατί δεν είχαμε δει κάποιον όταν βγήκε ο κύριος Κοστρίκης να κάνει εξώφυλλο. Όταν βγήκε ο κύριος Καραγιάννης και έκανε μια συνέντευξη, και δεν θυμάμαι αν ήταν και εξώφυλλο και του κύριου Καραγιάννη, που δεν είχε καμία σημασία. Δεν είδα κάποιον να αντιδρά. Τώρα, επειδή βγήκε η κυρία Πανά, πριν ένα μήνα φωτογράφηση και εξώφυλλο αυτό που βγήκε, κυκλοφορία 4 νομίζω Απριλίου, έχει γίνει, λες και έχουμε βρει την πηγή του κακού, την πηγή της πανδημίας και το γιατί είμαστε σε τρίτο lockdown. Η αλήθεια να λέγεται, έχει σχολιαστεί αυτή η πόζα που βλέπουμε το εξώφυλλο, Χριστιάνα μου. Η σοβαροφάνεια δηλαδή και κάτι. Το ότι ήταν, φαίνεται σε αυτό το εξώφυλλο πολύ χαμογελαστή, πολύ, αν θέλεις, έναν αέρα σεξι, γυναίκα. Ενώ θα έπρεπε, όπως διαβάζα στα διάφορα σχόλια, η δόκτωρ, η Ζωή Δωροθέα Πανά, να είναι αυτή τη στιγμή σε ένα γραφείο κλειδωμένη και να εργάζεται για την πανδημία. Εντάξει. Που θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί το διαβάζα πάρα πολύ κάτω από διάφορα σχόλια. Βγαίνουν συνεχώς στις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Θέλω να σας πω, εντωμεταξύ, για όποιους δεν το ξέρετε, εμείς τους παίρνουμε τηλέφωνο συνεχώς. Όχι, να την ευχαριστήσουμε κιόλας, γιατί είναι από τους επιστήμονες που πάντα μας απαντάει το τηλέφωνο και είναι πάρα πολύ προσιτή σε σχέση με κάποιους άλλους που πραγματικά την έχουν δει star και μπορεί να μην μας έχουν απαντήσει και πότε το τηλέφωνο, γιατί ισχύει και αυτό. Δηλαδή, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάποιοι άλλοι πραγματικά την έχουν δει star μέσα από αυτή την κατάσταση που ζούμε. Και δεν μας έχουν απαντήσει ποτέ το τηλέφωνο, που είναι και η θέση τους να το κάνουν αυτό, για να μας δώσουν πληροφορίες. Όχι γιατί μας αγαπούν ή μας έχουν ερωτευτεί ή το αντίθετο. Ενώ από τη θέση που υπηρετούν. Και το τέλος πάντων. Την έχω γνωρίσει, έχουμε κάνει και μαζί συνέντευξη. Έχω καταλάβει και 5-10 πράγματα, πολύ περισσότερα τέλος πάντων. Θεωρώ από κάποια post τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο με αφορμή αυτό το εξώφυλλο, το οποίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πέρα από αυτό, αισθητικά πέρα από τουλάχιστον. Ναι, πέρα από την αισθητική. Είναι μια γυναίκα η οποία μπορεί, πέρα από τον τίτλο της, δόκτωρ... Πέρα από την επαγγελματική της ταυτότητα, είναι και σεξι και μπορεί και να το δείχνει και είναι πραγματικά κάποιοι άνθρωποι να ζουν στο μεσαίωνα. Δηλαδή, όταν έκανε ο κύριος Κοστρίκης και ο κύριος Καραγιάννης εξώφυλλο, δεν ήμασταν σε πανδημία, δεν είδα κάποιο σχόλιο που βγήκαν όλοι και λοιπά και ήταν, όχι όλοι, συγγνώμη, δεν ήταν όλοι, ήταν πολύ συγκεκριμένα τα δημοσιεύματα. Το βρήκα άδικο, άστοχο, άτοπο και σεξιστικό, ναι, και σεξιστικό. Έχουμε θυστεί, Χριστένα μου, νομίζω, και είναι αυτή η μαστίκα της εποχής, όχι στο αρνητικό. Όχι, μας πήραξε η πόζα. Μας πήραξε η πόζα. Έτσι. Δεν θα είχαν θέμα. Το έτσι όμως έχει ενοχλήσει. Απλά νομίζω ότι η μάστιγα της εποχής, όπως παλιά λέγανε ότι, ξέρω εγώ, στην εποχή μου μπορεί να ήταν το κάπνισμα στα σχολεία. Σε μια προηγούμενη εποχή να ήταν κάτι άλλο στα σχολεία κτλ. Τώρα νομίζω η εποχή είναι το πώς να κάνω έναν αρνητικό σχόλιο, να μαζέψω like και από κάτω ο κόσμος να με θαυμάσει. Είναι η μειονότητα. Νομίζω, δεν είναι γελίο αυτό το πράγμα. Είναι η μειονότητα, γιατί είχε πάρα πολλά σχόλια υποστηρικτικά. Εννοείται. Απλά θέλω να σου πω ότι και στο TikTok και στο Facebook, και τώρα μιλάω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το να εθίζομαι στα like ή να εθίζομαι στο να θέλω ο κόσμος να με ξυψώσει και να μου λέει ότι έχω δίκαιο και μπράβο σου κτλ. Είναι νομίζω μια μαστίγα της εποχής, γιατί όλοι βλέπεις ότι προσπαθούν κάτι να πούν μέσα από το Facebook, που πολλές φορές, να σου πω κάτι, δεν είναι ανάγκη να κρίνεις και τους πάντες, δεν είναι ανάγκη να βγεις και να βγεις και κάτι. Αυτό λέω, ότι πια πολύ εύκολα κρίνουμε. Είμαστε όλοι, υπάρχει ένας, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα υπάρχει ένας εκνευρισμός, μια ένταση. Δεν μας φταίει όμως ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να έχει κάνει μια φωτογράφηση λίγο και εμάς να μην μας αρέσει. Έχουμε δικαίωμα να μην μας αρέσει. Το να βγαίνουμε όμως αδέρτα, κουβέρτα, έτσι στο πληκτρολόγιο μας και να γράφουμε και να θίγουμε τον άλλον σαν προσωπικότητα, σαν γυναίκα, δηλαδή το θεωρώ πολύ άδικο. Όπως και να έχει, ο καθένας, ναι. Ο καθένας αυτά που ποστάρει, αυτά που λέει, αυτό που κάνει, τον αντιπροσωπεύουν. Είναι αντιπροσωπευτικά. Οι λογαριασμοί μας είναι αντιπροσωπευτικοί. Τα λόγια μας είναι αντιπροσωπευτικά. Είναι ό,τι βγαίνει από εμάς, μας αντιπροσωπεύει. Είναι ο καθρέφτης μας. Ναι.